Όλη αυτή η εβδομάδα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι και λέγεται Αναστάσιμος εβδομάδα και λέγεται Διακινήσιμος εβδομάδα, διότι το Μέγα Σάββατο οι χριστιανοί, ή μάλλον οι κατηχούμενοι, ήταν εκείνοι οι οποίοι ευαπτίζονται και όλη αυτή την περίοδο και αυτή την εβδομάδα παρέμειναν μέσα, κρατώντας μάλιστα το λευκό ημάτιο το οποίο έπαιρνα κατά το βάπτισμα και κρατούσαν και τις λαμπάδες. Και γινόταν όλη αυτή η ακολουθία κάθε μέρα, η ίδια ακολουθία που γινόταν την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού. Οπότε εξακολουθούμε και σήμερα να εορτάζουμε και να πανηγυρίζουμε την Ανάσταση του Χριστού, το μεγάλο αυτό γεγονός μέσα στην ιστορία. Εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, τότε θα ήταν ματαία η πίστη ημών. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Ή ο Χριστός ου και γίγερται, ματαία η πίστη ημών», που σημαίνει όλες οι άλλες θρησκείες που δεν έχουν αναστημένο, δεν έχουν αρχηγό κάποιον ο οποίος αναστήθηκε και δεν μπορούσε άλλωστε αυτό να γίνει, είναι μάταιες όλες αυτές οι θρησκείες. Εμείς πιστεύουμε και είναι η πραγματική Εκκλησία, δεν είμαστε απλώς μια θρησκεία, γιατί δεν πιστεύουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος τέλος πάντων ήταν προφήτης και ήταν καλός άνθρωπος. Αλλά για μας η πίστη και η σύνδεσή μας με τον Χριστό είναι πολύ ζωντανή. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και εμείς είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού και συνδεόμαστε από την κεφαλή. Και εφόσον ο Χριστός αναστήθηκε, αυτό σημαίνει ότι και εμείς όσο ζούμε μπορούμε να είμαστε πνευματικά αναστημένοι, αλλά φυσικά θα αναστηθεί και το σώμα κατά τη δευτέρα παρουσία του Χριστού, θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Όπως έλεγε ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, όπως έχουμε κάποιον ο οποίος είναι κολυμβητής μέσα στη θάλασσα και βγαίνει όταν πρόκειται να βγει, πρώτα βγαίνει το κεφάλι, μετά το σώμα, ολόκληρο βγαίνει έξω. Έτσι η κεφαλή μας που είναι ο Χριστός αναστήθηκε και εμείς που είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, του αναστημένου σώματος του Χριστού, θα βγούμε και εμείς μέσα από τη φθορά και το θάνατο. Θα γίνει αυτή η Ανάσταση των νεκρών. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, διότι την είδαν ή πίστευσαν ή είδαν τον Αναστάντα Χριστό. Οι Άγιοι Απόστολοι είδαν τον Αναστάντα Χριστό και έδωσαν αυτή τη μαρτυρία. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν μεταξύ των άλλων μαθητών όταν εμφανίστηκε ο Χριστός, δεν ήταν από τους μαθητές του Χριστού, αλλά είδε τον Αναστάντα Χριστό όταν πήγαινε προς τη Δαμασκό. Είδε τον Χριστό μέσα στη δόξα, είδε το σώμα του Χριστού μέσα στη δόξα και του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Εκείνος νόμιζε ότι δίωκε τους χριστιανούς οι οποίοι ήταν αιρετικοί, αλλά ο Χριστός είπε «Τι με διώκεις» και κατάλαβε τελικά ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το αναστημένο σώμα του Χριστού, και έδωσε αυτή τη μαρτυρία σε όλο τον κόσμο. Και όλοι οι Άγιοι μάρτυρες είναι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, γιατί απέκτησαν εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού. Όχι απλώς άκουσαν, αλλά και είδαν. Οι περισσότεροι είχαν εμπειρία, είχαν αποκάλυψη του Θεού. Γι' αυτό και το μαρτύριο δεν είναι απλώς μια καλή θέληση, μια δυνατή θέληση την οποία έχει κάποιος άνθρωπος. Αλλά το μαρτύριο είναι καρπός εμπειρίας. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωαννός, ότι όταν είδε τον Χριστό, τον ζωντανό Χριστό, τον αναστημένο Χριστό, τότε έλαβε χάρη, που αυτή η χάρη πήγε και σε όλο το σώμα και απέκτησε χάρη μάρτυρος, θα μπορούσε να μαρτυρήσει. Δεν δόθηκαν όμως οι συνθήκες εκείνες και οι αφορμές να μαρτυρήσει, αλλά μπορούσε να γίνει μάρτυρης Χριστού και έγινε σε όλη τη ζωή του δίνοντας τη μαρτυρία του Χριστού, μάρτυρης Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Άγιος Γεώργιος μαρτύρησε για τον Χριστό. Για ποιον Χριστό? Για κάποιον αφηρημένο, για κάποια ιδεολογία, για κάποιον άνθρωπο, για κάποιον προφήτη? Όχι. Για τον Υιόν και Λόγο του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος, έπαθε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, για αυτόν τον Χριστό ο Άγιος Γεώργιος αφιέρωσε τα πάντα.
Όταν διαβάζει κανείς το συναξάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, θα δει εκεί ότι ο Άγιος Γεώργιος ήταν, λέγει, ή έπαρχος ή ηγεμόν ή στρατιλάτης. Οτιδήποτε κι αν ήταν, από την Καπαδοκία ήταν, πάντως ήταν ένας άρχοντας, ένας ηγέτης της εποχής εκείνης, επί Διοκλητιανού, στο ρωμαϊκό κράτος, στο ρωμαϊκό στρατό. Ήταν και στρατιλάτης, είτε και ηγεμόνας να ήταν, πάντως είχε όλα αυτά τα διακριτικά γνωρίσματα του αξιωματικού του ρωμαϊκού στρατού. Όμως, όταν ετέθη το θέμα να εξακολουθεί να είναι μέγας στρατιωτικός, έχοντας μεγάλο αξίωμα, ή να δώσει τη μαρτυρία για τον Χριστό και να πεθάνει, τότε προτίμησε το μαρτύριο. Και έγινε ένας πραγματικά καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Από τη μια μεριά ήταν στρατιώτης και στρατιλάτης του ρωμαϊκού στρατού, από την άλλη μεριά πίστευε στον Αναστάντα Χριστό και ήταν στρατιώτης του Ιησού Χριστού και προτίμησε να είναι στρατιώτης του Ιησού Χριστού παρά στρατιλάτης μιας εγκόσμιας εξουσίας. Ετήρησε αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ετώνιζε στον μαθήτων Τιμόθεο, «Σι δε κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού». Να κακοπαθείς ως ένας καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Όταν διαβάζει κανείς την Αγία Γραφή, εκτός των άλλων, εκτός το ότι φαίνεται ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, παρουσιάζεται και μια άλλη εικόνα, ότι η Εκκλησία είναι ένας στρατός, είναι ένα στράτευμα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, να προσέχεις, λέγει στον Τιμόθεο, την καλή στρατεία ή να στρατεύει καλώς την καλή στρατεία. Να είσαι καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού και να ζεις μέσα σε αυτό το στράτευμα του Χριστού, πνευματικός στρατός. Με ποια έννοια πνευματικός στρατός? Με την έννοια ότι έχει κανείς να πολεμήσει με εχθρούς και μάλιστα αόρατων εχθρών. Και αυτοί οι αόρατοι εχθροί είναι οι δαίμονες, είναι ο διάβολος, τον οποίο κανείς πρέπει να πολεμά. Σήμερα υποφέρουμε από έναν αόρατο εχθρό που είναι ένας μικρός οργανισμός που είναι ο ιός, ο κορονοϊός και έχει πανικοβάλει όλη την οικουμένη. Μα τι δύναμη έχει αυτός σε σχέση με τη δύναμη και το έργο το οποίο κάνει ο διάβολος? Μεγαλύτερος εχθρός, φοβερός εχθρός. Με πρόταση αυτού του διαβόλου έγινε η πτώση όλου του ανθρωπίνου γένους και αρρώστησε όλο το ανθρώπινο γένος και ήρθε ο θάνατος μέσα στην ύπαρξή μας με πρόταση του διαβόλου και βέβαια με συμφωνία και αποδοχή της Εύας και του Αδάμ. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός και αυτόν πολεμάμε. Πολεμάμε τον εχθρό που λέγεται διάβολος, που λέγεται αμαρτία. Βλέπετε τα κείμενα συγχρόνων θεολόγων που δεν ομιλούν για το διάβολο και την ενέργεια του διαβόλου και τον πόλεμο που πρέπει να κάνουμε εναντίον του διαβόλου. Ενώ ο Χριστός τι είπε? Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Αυτός είναι ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Να νικήσει τον διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο. Δεν ήρθε για να γίνει ένας επαναστάτης, κοινωνικός επαναστάτης. Αλλά ήρθε για να πολεμήσει και να νικήσει αυτούς τους τρεις μεγάλους εχθρούς. Το διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο. Γι' αυτό και είμαστε στρατιώτες του Χριστού και έχουμε τα όπλα της στρατείας ημών. Τα περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, που λέει τα όπλα είναι και αμυντικά και επιθετικά, τα οποία φορά ο χριστιανός. Και πρέπει να έχει υπόψη του ότι έχει ένα μεγάλο πόλεμο, μεγάλο εχθρό, για να ξεφύγει από τη δυναστεία του διαβόλου, να ξεφύγει από τη δυναστεία της αμαρτίας, η χειρότερη τρομοκρατία που μπορούσε να υπάρξει και υπάρχει είναι αυτή η τρομοκρατία του διαβόλου και της αμαρτίας.
Επομένως, αγαπητοί μου αδελφοί, όλο το Ευαγγέλιο, όλες οι επιστολές των Αποστόλων και όλη η ζωή των Αγίων, όπως η ζωή του Αγίου Γεωργίου, αυτό μας διδάσκει. Ότι πρέπει να είμαστε καλοί στρατιώτες του Ιησού Χριστού, να θεωρούμε ότι είμαστε σε μια στρατεία, η Εκκλησία είναι ένα στράτευμα που έχει και τους αρχηγούς, έχει και τους επιγείς αρχηγούς, οι οποίοι καθορίζουν τον αγώνα τον οποίο πρέπει να κάνουμε. Αυτή την καλή στρατεία, στρατιώτες Ιησού Χριστού, και να πολεμούμε την αμαρτία, το διάβολο και το θάνατο. Και δεν μπορεί κανείς να το κάνει αυτό παρά μόνο εν Χριστώ Ιησού, με τη δύναμη του Χριστού. Λέγει κάπου στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, που καθορίζει ποιος είναι ο σκοπός των χριστιανών που είναι στρατιώτες του Ιησού Χριστού. Λέγει, πάλι παίρνει μια εικόνα από το στράτευμα και την πολεμική. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, λογισμούς καθερούντες και πάνε ύψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτεύοντες παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Εδώ είναι μια πολεμική εικόνα. Όπως ο στρατιώτης και οι στρατιώτες πρέπει να καταλαμβάνουν κάθε ύψωμα το οποίο έχει ο εχθρός. Έτσι λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, καθερούντες λογισμούς και κάθε ύψωμα το οποίο είναι πάνω από τη γνώση του Θεού, που σημαίνει το διάβολο, ο οποίος θέλει να παρουσιάζεται ότι είναι πιο ανώτερος από το Θεό και έχει πιο δύναμη από το Θεό. Πρέπει να καθερούμε λογισμούς άσχημους και πάνε ύψωμα κάθε τι το οποίο υψώνεται πάνω από τη γνώση του Θεού, και όχι μόνο αυτό. Και εχμαλωτεύοντες παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού, κάθε νόημά μας, κάθε σκέψη μας να την εχμαλωτίζουμε στην υπακοή του Χριστού. Αυτός είναι ο αρχιστράτηγος του αγώνος, που σημαίνει κατά τον Απόστολο Παύλο ότι πρέπει να πολεμούμε τους λογισμούς μας, να πολεμούμε τη φιλοδοξία, τη διαβολική ενέργεια που έρχεται μέσα μας και μας κάνει να είμαστε και να θεωρούμαστε ότι είμαστε θεοί, ανθρωποθεοί. Δεν μας χρειάζονται σήμερα ανθρωποθεοί, υπάρχει ο Θεάνθρωπος Χριστός. Και θα πρέπει μετά κάθε νόημά μας, κάθε σκέψη μας να την εχμαλωτίζουμε κάτω από την υπακοή του Χριστού. Αυτό το χωρίο πρέπει κανείς να το γράψει και να το έχει μπροστά στο γραφείο του και να το βλέπει συνέχεια, για να δει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας ως χριστιανών. Και για να τελειώσω, θα ήθελα να πω με αφορμή και την Ανάσταση του Χριστού κυρίως και για την εορτή του Αγίου Γεωργίου, ότι όπως διδάσκουν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και όλα τα κείμενα και τα ευαγγελικά, η Ορθόδοξη Θεολογία είναι πολεμική επιστήμη. Είναι επιστήμη η θεολογία. Επιστήμη του νου και της καρδιάς, όχι απλώς της λογικής. Και η Ορθόδοξη Θεολογία είναι πολεμική επιστήμη. Δηλαδή πολεμά. Τι πολεμά? Το διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο. Και υπακούει στο Χριστό τον πρώτον εκείνον που πολέμησε και ενίκησε το διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο. Μια θεολογία που δεν είναι πολεμική θεολογία, όχι εναντίον των ανθρώπων. Εμείς δυστυχώς σήμερα πολεμάμε τους ανθρώπους. Γράφουμε, μιλάμε εναντίον των ανθρώπων. Όχι πολεμική εναντίον των ανθρώπων, πολεμική εναντίον του θανάτου, εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του διαβόλου, εναντίον της αιρέσεως, η οποία αίρεση μας απομακρύνει από την αλήθεια. Εάν λοιπόν θέλουμε κάτι να πάρουμε ως μήνυμα από τη σημερινή εορτή του Αγίου Γεωργίου, θα πρέπει αυτό να πάρουμε.
Εκείνος προτίμησε να είναι στρατιώτης του Ιησού Χριστού και όχι στρατιώτης και αρχιστράτηγος του Ρωμαϊκού στρατού και της κάθε εξουσίας. Να γίνομαι ταπεινοί στρατιώτες του Ιησού Χριστού. Να ζούμε στην Εκκλησία με την έννοια ότι η Εκκλησία είναι μια στρατεία που αγωνίζεται και πορεύεται όλοι μαζί. Πορεύονται όλοι οι χριστιανοί, ενσώματοι. Πορεύονται προς τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι καταξιώνεται και η ύπαρξή μας. Και έτσι είμαστε και καλοί χριστιανοί. Ο Χριστός διαπρεσβειών του Αγίου Γεωργίου και όλων των Αγίων να μας δώσει αυτήν την έμπνευση, να αισθανθούμε ότι είμαστε στρατιώτες Του και πολεμούμε συνεχώς εναντίον των λογισμών μας, εναντίον των επιθυμιών μας, εναντίον των παθών μας και τελικά εναντίον του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου και προχωρούμε για την συμμετοχή μας στην ουράνια Θεία Λειτουργία.